Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντώνιο Κώστα εισήλθε στην πολιτική τη δεκαετία του 90. Η μεγαλύτερη επιρροή του ήταν πριν από 4 χρόνια, όταν άνοιξε την πόρτα σε μια νέα συμμαχία για να σχηματίσει κυβέρνηση. Η απώλεια της πλειοψηφίας από τον συνασπισμό αντιπροσωπεύει ένα νέο πολιτικό πλαίσιο ως αποτέλεσμα της βούλησης που εξέφρασε ο λαός για αλλαγή. Είχε δηλώσει το 2015. Το μήνυμα χαιρέτησαν τότε ο ηγέτης των κομμουνιστών Ζερόνιμο Ντε Σόουζα και η επικεφαλής του αριστερού μπλοκ Καταρίνα Μάρτινς και ένας νέος συνασπισμός σχηματίστηκε. Η απρόσμενη συμφωνία μεταξύ αυτών των κομμάτων οδήγησε στην ορκομοσία του Αντώνιο Κώστα ως πρωθυπουργού. Οι συντηρητικοί, παρότι κέρδισαν τις εκλογές, δεν κατάφεραν να σχηματίσουν κυβέρνηση, ενώ ονόμασαν αυτή τη συμμαχία Μαραφέτη. Αλλά η κριτική ήταν άστοχη. Στο κοινοβούλιο, ο Αντώνιο Κώστα παρουσίασε έναν προϋπολογισμό που υποστήριξαν για πρώτη φορά οι κομμουνιστές και το αριστερό μπλοκ. Το νέο πολιτικό μοντέλο θεωρήθηκε ως πρότυπο συνεργασίας στην ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν ήταν όμως όλα εύκολα για τη συμμαχία. Το 2017 η κυβέρνηση ήρθε αντιμέτωπη με τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Πορτογαλίας. Ενώ είχε δεχθεί δρυμία κριτική από την αντιπολίτευση για την κλοπή όπλων από στρατιωτική αποθήκη. Η οικονομία της Πορτογαλίας υπό την κυβέρνηση Κώστα έχει ανθίσει μετά τη συντριβή του 2008. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάριο Σεντένο έβγαλε τη χώρα από τη λιτότητα, κρατώντας παράλληλα χαρούμενους τους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Αντώνιο Κώστα επικράτησε άνετα στις φετινές ευρωεκλογές και ο πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επιτυχημένος Δήμαρχος της Λισαβόνας ελπίζει ότι θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει την οικονομική ακμή της χώρας με μια ακόμη πολιτική νίκη.